Το αρχαίο θέατρο της Λάρισας ανοίγει τις πύλες του στις 27 Αυγούστου. Μία μεγάλη συναυλία στον ιερό χώρο του αρχαίου θέατρου της Λάρισας με τη διεθνούς φήμη σοπράνο Αναστασία Ζανή διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με την 15η Εφορία Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού για τη Λάρισα και για το λόγο αυτό το αρχαίο θέατρο της Λάρισας θα ανοίξει εκτάκτως στις πύλες του. Αυτά αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Δήμου Λαρισαίων που εστάλει χθες στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, η έγκριση για την συναυλία της διεθνούς φήμης Σοπράνο στο αρχαίο θέατρο Λάρισας δεν έχει δοθεί ακόμη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, καθώς το πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου δεν συνεδριάζει, σύμφωνα με την προϊσταμένη, της 15ης Εφορίας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων Ανθιευσταθείου. Γι' αυτό και σήμερα ο Δήμαρχος Λαρισαίων τονίζει σε δήλωσή του ότι ο αρχικός σχεδιασμός είναι η συναυλία να γίνει στις 27 του μήνα. Το πρώτο αρχαίο θέατρο της Λάρισας έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Για πολλούς και διαφόρους λόγους οι εργασίες πάνε πίσω. Πιστεύω ότι θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Όμως το αρχαίο θέατρο πρέπει να προβάλλεται με κάθε τρόπο. Έχουμε πει εδώ και αρκετά χρόνια ότι πρέπει να αρχίσουν να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Αυτό βέβαια είναι αρκετά δύσκολο από την άποψη ότι όταν γίνονται εργασίες υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Κάναμε βέβαια όλες τις ενέργειες και περιμένουμε το τελικό πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση όπως την έχουμε προγραμματίσει. Καταρχάς λέμε για 27 Αυγούστου. Εκτός αυτού η κυρία Ευσταθίου ανέφερε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί της ότι με την εισήγησή της προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η 15η Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Λάρισας ζητά την έγκριση για την παραχώρηση του χώρου της ορχήστρας και όχι του κύλου του θεάτρου, μιας και εκεί ακόμη γίνονται εργασίες και επίσης το πρώτο αρχαίο θέατρο Λάρισας δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των μνημείων που διατίθενται προς χρήση. Εφόσον λοιπόν δοθεί η έγκριση, θα τοποθετηθούν κάποια καθίσματα για τους θεατές, όμως το αρχαίο θέατρο της Λάρισας δεν θα θυμίζει επίδαυρο σε καμία περίπτωση. Η εκδήλωση που θα γίνει στις 27 Αυγούστου, αν όλα πάνε καλά, θα μοιάζει αρκετά με τις εκδηλώσεις που έχουν φιλοξενηθεί και στο παρελθόν στον ίδιο χώρο, όπως δηλαδή οι εκδηλώσεις αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Για την εκδήλωση θα ξεκινούσε η προπόληση εισιτηρίων σήμερα το μεσημέρι στο περίπτερο του Δήμου στην Κεντρική Πλατεία, αν και δεν είναι ξεκάθαρο πόσα άτομα θα μπορέσουν να μπουν στο αρχαίο θέατρο για τη συναυλία. Ζητήσαμε ακριβώς να γίνει εκδήλωση με κάποιοι θεατές να μπορέσουν να παρακολουθήσουν από μέσα και κάποιοι απ' έξω για να αρχίσετε να προβάλλετε. Ο στόχος είναι αυτός, να αρχίσετε να προβάλλετε. Αντίθετα, στο δεύτερο αρχαίο θέατρο Λάρισας μπορούν να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις και μάλιστα την 5η 28 Αυγούστου θα ανέβει μια θεατρική παράσταση, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τους σκοπούς του Συλλόγου Αυτιστικών Ατόμων Λάρισας.